Γεια σας. Σήμερα είναι το βιντεομάθημα θεωρίας 21α που αναφέρεται στο έργο της δύναμης. Έργο, ενέργεια και έργο. Ενέργεια είναι ένα φυσικό μέγεθος το οποίο σχετίζεται με τα αίτια στα οποία οφείλεται η εκδήλωση δυνάμεων σε ένα σύστημα. Κατά τη μετάβαση ενός συστήματος από μια κατάσταση σε μια άλλη, η ενέργεια μετασχηματίζεται από μια μορφή σε άλλη, αλλά συνολικά διατηρείται αμετάβλητη. Η ενέργεια αποτελεί την αυθαίρετη και αφηρημένη έννοια που μπορεί να ορίζεται σε φανερή ή κρυφή ικανότητα ενός σώματος για παραγωγή έργου. Η ενέργεια μπορεί να διακριθεί σε δύο βασικές κατηγορίες. Πρώτον, αποθηκευμένη ενέργεια. Δεύτερον, ενέργεια σε μεταβατική κατάσταση. Η αποθηκευμένη ενέργεια διακρίνεται σε δυναμική, κινητική και χημική ενέργεια. Η δυναμική ενέργεια είναι η ενέργεια που έχει ένα σώμα λόγω της θέσης ή της κατάστασης στην οποία βρίσκεται. Η κινητική είναι η ενέργεια που έχει ένα σώμα λόγω της ταχύτητας β με την οποία κινείται. Και η χημική είναι η ενέργεια, η βιοχημική ενέργεια είναι η ενέργεια που δαπανάει ο άνθρωπος κάνοντας έργο για να μεταφέρει ένα σώμα από μια θέση σε μια άλλη, λόγω χάρη. Η ενέργεια σε μεταβατική κατάσταση διακρίνεται σε έργο και σε θερμότητα. Για ένα σώμα ή σύστημα μπορούμε να πούμε ότι έχει κινητική ή δυναμική ενέργεια, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει έργο ή θερμότητα. Λέμε ότι ένα σώμα απορρόφησε ή έδωσε ενέργεια με τη μορφή έργου ή θερμότητας. Ενέργεια είναι η ικανότητα παραγωγής έργου. Το έργο σε φυσικό μέγεθος εκφράζεται ενέργεια που μεταφέρεται από ένα σώμα σε ένα άλλο ή μετατρέπεται από μια μορφή σε μια άλλη. Έργο σταθερής δύναμης. Έργο σταθερής δύναμης μετατοπίζει σε σώμα κατά απόσταση ΔΕΛΤΑ χ. Θεωρήστε ένα σώμα στο οποίο εξισχύει μια σταθερή δύναμη F, η οποία στην απλούστερη περίπτωση έχει την ίδια κατεύθυνση με εκείνη της κίνησης. Σε μια τέτοια περίπτωση, ορίζουμε ως έργο W που εκτελείται πάνω στο σώμα από τη δύναμη F, το γενόμενο του μέτρου της δύναμης F από το μέτρο της μετατόπισης ΔΕΛΤΑ χ και κατά την οποία η δύναμη ενεργεί στο σώμα. W ίσον F επί ΔΕΛΤΑ χ. Πρώτη σχέση. Το έργο μιας δύναμης είναι μονόμετρο, βαθμωτό μέγεθος. Οπότε για να καθοριστεί πλήρως χρειάζεται η αλληλευρική του τιμή και η μονάδα μέτρησής του. Μονάδα μέτρησης του έργου στο σύστημα International, διεθνές σύστημα μονάδων, είναι το 1 Joule, το οποίο συμβολίζεται με 1 J. Ισχύει 1 Joule ισούται με 1 Newton επί 1 μέτρο, ισούται με 1 Newton επί μέτρο. Δηλαδή 1 Joule είναι το έργο δύναμης ενός Newton για μετατόπιση στην διεύθυνση της δύναμης κατά 1 μέτρο. Έργο σταθερής δύναμης F που σχηματίζει γωνία θ με τη μετατόπιση S. Έργο σταθερής δύναμης μέτρου F που σχηματίζει γωνία θ με το διάνυσμα της μετατόπισης μέτρου S. Θεωρήστε ότι ένα σώμα μετατοπίζει δευτερεύουσα κατά μήκος S υπό την δράση δύναμης F, η οποία σχηματίζει γωνία θ με το S όπως φαίνεται στο ανωτέρω σχήμα. Ορίζουμε ότι το έργο σταθερής δύναμης ισούται με το γεγονό ότι συνιστώσεις της δύναμης πάνω στη διεύθυνση της μετατόπισης υπό το μέτρο της μετατόπισης. Επειδή η συνιστώσα F στη διεύθυνση S είναι F επί συνημήτων θ, το έργο W της F είναι W ίσον F επί συνημήτων θ επί S. Έργο δύναμης που έχει μη μηδενική συνιστώσα στην κατεύθυνση της μετατόπισης. Σύμφωνα λοιπόν με τον ορισμό αυτό, η F παράγει έργο όταν πληρούνται οι ακολουθοί όροι. Πρώτον, το σώμα πρέπει να μετατοπιστεί. Και δεύτερον, η δύναμη πρέπει να έχει μη μηδενική συνιστώσα στη διεύθυνση S. Από τον πρώτο όρο βλέπουμε ότι η δύναμη δεν παράγει έργο εάν το σώμα δεν κινηθεί S ισόμοιο με το 0. Λόγου χάρη, εάν κάποιος σπρώχνει έναν τοίχο, ασκεί δύναμη, αλλά δεν παράγει έργο όσο ο τοίχος μένει ακίνητος. Σπρώχνοντας τον τοίχο, βλέπουμε στο σχήμα, ασκούμε δύναμη, αλλά δεν παράγουμε έργο όσο ο τοίχος μένει ακίνητος. Επίσης, εάν κρατάμε το βάρος με ένα μετατωμένο χέρι σας, δεν παράγεται έργο πάνω στο βάρος. Υποθέτουμε ότι το χέρι σας δεν κινείται ούτε τρέμει. Εσείς πρέπει να ασκείτε μια δύναμη προς τα επάνω για να κρατάτε το βάρος, αλλά το έργο που παράγει η δύναμη είναι μηδενικό. Γιατί η μετατόπιση είναι μηδενική. Μπορεί στο σώμα να ασκούνται και άλλες δυνάμεις.
Γενωτέρα εξίσωση για το έργο μια δύναμη F αναφέρεται μόνο στο έργο που εκτελείται από τη συγκεκριμένη δύναμη F. Το έργο που εκτελείται από άλλε δυνάμει πρέπει να υπολογιστεί ξεχωριστά. Για να βρούμε το υλικό έργο, προσθέτουμε τις τιμές των έργων που εκτελούνται από κάθε δύναμη ξεχωριστά. Εναλλακτικά, μπορούμε να υπολογίσουμε τη συνισταμένη όλων των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα και στη συνέχεια να υπολογίσουμε το έργο που εκτελείται από αυτή. Όταν η γωνία θ είναι 0, τότε το εκτελούμενο έργο είναι απλά F επί S. Επί σημείο των θ, σημείο των θ, σημείο του 0 ίσον 1, οπότε το έργο W ίσον με F επί S. Θα συμφωνεί με την ανωτέρα εξίσωση με το έργο τη δύναμη F. Έτσι, όταν μια οριζόντια δύναμη κινεί ένα σώμα οριζόντα ή όταν μια κατακόρυφη δύναμη κινεί ένα σώμα προ τα επάνω, το έργο που εκτελείται από τη δύναμη ισούται με το γινόμενο του μέτρου τη δύναμη και τη απόσταση που διανύθηκε. Όταν μια κατακόρυφη δύναμη κινεί ένα σώμα προ τα επάνω, το έργο που εκτελείται από τη δύναμη ισούται με το γινόμενο του μέτρου τη δύναμη και τη απόσταση που διανύθηκε. Όταν η γωνία είναι 90 μοίρες, θήτα δηλαδή ίσον 90 μοίρες, η δύναμη δεν έχει συνιστώσει κατά τη διεύθυνση της κίνησης. Τότε η δύναμη αυτή δεν εκτελεί έργο στο σώμα. Ο αρχιβαρίστας δεν εκτελεί έργο όταν κρατά τα βάρη ακίνητα. Για παράδειγμα, ο αρχιβαρίστας παράγει έργο όταν σηκώνει τα βάρη από το έδαφος, αλλά δεν εκτελεί έργο όταν τα κρατά ακίνητα, διότι δεν υπάρχει μετατόπιση. Ακόμα και αν προχωρεί κρατώντας τα βάρη πάνω από το κεφάλι του, δεν εκτελεί έργο πάνω σε αυτά, υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει κατακόρυφη μετατόπιση, αφού η κατακόρυφη δύναμη που ασκεί σε αυτά είναι κάθετη στην οριζόντια μετατόπιση. Άλλα παραδείγματα δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα που και δεν εκτελούν έργο πάνω σε αυτό. Παραδείγματα δυνάμεων που δεν εκτελούν έργο, εκτός περιπτώσεις τριβής F στο σχήμα Α. Εδώ βλέπουμε δύο σχήματα, το Α και το Β. Δεν εκτελούν αναγκαστικά έργο όλες οι δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα, ακόμα και αν το σώμα κινείται. Στο Α σχήμα, το βάρος MJ και η αντίδραση N από το επίπεδο δεν εκτελούν έργο επειδή είναι κάθετη στην μετατόπιση η οποία έχει κατεύθυνση στις ταχύτητες. Έργο εκτελεί η δύναμη της τριβής. Θα το δούμε αυτό παρακάτω. Το Β σχήμα δείχνει ένα σώμα στο οποίο περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο με τη βοήθεια ενός νήματος στο οποίο έχει προσδεθεί. Η δύναμη του νήματος ΤΑΦ δεν εκτελεί έργο πάνω στο σώμα επειδή δεν έχει συνιστώσει τη διεύθυνση της μετατόπισης. Παρόμοιο το παρακάτω παράδειγμα στα ακόλουθα σχήματα. Εδώ παρατηρούμε ότι και στα τρία σχήματα το κέντρο έργο της κεντρομόλου δυνάμεως είναι ίσον με το 0 εφόσον είναι κάθετο στη μετατόπιση, η οποία είναι η φακτομενική της τροχιάς που διανύει το σώμα. Το κινούμενο σώμα. Παράδειγμα, δύναμη που δεν εκτελεί έργο στο σώμα που κινείται είναι η ηλεκτρική δύναμη βαρύτητας που έχει εκθέσει κεντρομόλου δυνάμεως στην περιστροφική κίνηση του δορυφόρου γύρω από τη Γη. Δεν έχει συνιστώσει τη διεύθυνση ταχύτητας του δορυφόρου, που είναι η εφαπτομενική της τροχιάς του σε κάθε σημείο της, καθώς η κεντρομόλου δύναμης είναι κάθε στην ταχύτητα. Το έργο βάση τη σχέση του ορισμού μπορεί να είναι θετικό, αρνητικό ή μηδέν, ανάλογα με το σημείο τη γωνία θ, δηλαδή το πρόσημο τη γωνία σημείων θ. Εδώ στο σχήμα τη εικόνα 10, βλέπουμε πρώτον στο πρώτο μέρο η τάση στο νήμα ενό εκκρεμού είναι υπάνονται κάθε τύπο με ταχύτητα του σφαιριδίου του εκκρεμού, έτσι ώστε το νήμα δεν κάνει έργο στο βαρύδι. Στο δεύτερο σχήμα δεν έχει σημασία εάν ο δορυφόρο είναι σε κυκλική τροχιά. Υφίσταται μια βαρυτική δύναμη που κατευθύνεται προς το κέντρο της Γης. Η δύναμη αυτή είναι πάντα κάθε στην ταχύτητα του δορυφόρου, σε εκτού του η βαρύτητα δεν κάνει έργο στο δορυφόρο. Και στο τρίτο σχήμα, σε μια ελλειπτική τροχιά, η βαρυτική δύναμη δεν είναι πάντα κάθε στην ταχύτητα. Καθώς ο δορυφόρος στην αριστερόστροφη κινείται ο αριστερόστροφα στην τροχιά του από το σημείο P στο σημείο Α, η βαρύτητα κάνει αρνητικό έργο στο δορυφόρο. Ενώ από το Α έως το Π η βαρύτητα κάνει θετικό έργο. Τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις κατευθύνσεων των διανυσμάτων της μετατόπισης D και της δύναμης F. Οι τρεις χαρακτηριστικές γωνίες 0 βαθμούς, 0 μοίρες, 180 μοίρες και θ ίσον 90 μοίρες. Περιπτώσεις έργου για διάφορες γωνίες μεταξύ διανυσμάτων των F και D. Από τον τύπο του έργου W ίσον F επί S επί σημείο των θ προκύπτουν τα ακόλουθα. Πρώτον, για θ ίσον με το 0 μοίρες, δηλαδή όταν η F έχει την κατεύθυνση μετατόπισης S, τότε το σημείο των θ ίσον το σημείο των 0 μοίρων, ισούται με 1 και το έργο WF της δύναμης F είναι ίσον F επί S.
Γεννηθείτε η οξύ αγωνία μεταξύ, γεννηθείτε δηλαδή μεταξύ 0 και 90 μοιρών, το σημείο των θήτων είναι θετικό. Όταν το έργο τη F είναι W F, ίσον F με πιέση επί σημείο των θήτων είναι θετικό. Δηλαδή έχουν προσφορά ενέργεια στο σώμα. Η αγωνία θήτα ίση με 90 μοιρών, το σημείο των θήτων είναι σημείο των 90 μοιρών ίσον 0. Δηλαδή το έργο τη F είναι 0. W και F ίσον με το 0. Όταν η δύναμη είναι κάθετη στη μετατόπιση, δηλαδή θήτα είναι ίση με 90 μοιρές, το έργο της είναι 0. Έτσι, στο κάτω τη σχήμα θα είναι το έργο του βάρους ίσον το 0 και το έργο της κάθετης μετατόπισης N θα είναι ίσο με το 0. Όπως και βλέπουμε πράγματι στην εικόνα 13, το έργο του βάρους β και το έργο της κάθετης δύναμης στην επαφή, από επαφή με το δάπεδο N είναι 0. Έργο δύναμης 0 σημαίνει ότι δεν μεταφέρεται ούτε μετατρέπεται ενέργεια μέσω της δύναμης αυτής. Για αμβλή αγωνία, δηλαδή για θήτα μεταξύ 90 και 180 μοίρες, το σημείο των θήτων είναι μικρότερο του μηδενός, ότι το έργο της δύναμης F είναι αρνητικό, γεγονός που σημαίνει ότι αφαιρείται ενέργεια από το σώμα. Η δύναμη βέρτας W εκτελεί αρνητικό έργο αφού το σώμα κινείται προς τα πάνω. Από το άνωθο σχήμα βλέπουμε το έργο βάρους W του αντικειμένου που σηκώνει ο άνθρωπος έχει αντίθετη κατεύθυνση από την προς τα πάνω κατεύθυνση της μετατόπισης S της κίνησης του αντικειμένου. Σε αυτή την περίπτωση η γωνία θ είναι 180 μοίρες επειδή η S είναι προς τα πάνω ενώ το W προς τα κάτω. Η δύναμη της βαρύτητας W εκτελεί αρνητικό έργο εφόσον το σώμα κινείται προς τα πάνω. Έργο τάσης νήματος. Το επόμενο σχήμα παρατηρούμε, ασκούμε οριζόντια δύναμη F στο σώμα μάζας μη 1, το οποίο συνδέεται με μία βαρές και με μία εκτατό και αβαρές νήμα με ένα δεύτερο σώμα μάζας μη 2 και τα δύο σώματα με τη δράση της δύναμης F κινούνται σε ηλίου οριζόντιο χωρίς τριβές σε επίπεδο. Εδώ βλέπουμε στην εικόνα 15 έργο τάσης νήματος. Οι δύναμης N και N είναι ίσες και αντίθετες και ενεργούν σε διαφορετικά σώματα σύμφωνα με τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα. Και για το σύστημα των δύο σώματων είναι ιστορικές οι δυνάμεις αυτές και έτσι και αλληλοανερούνται. Οι τάσεις του νήματος έχουν τότε ίσα μέτρα και τα δύο σώματα έχουν κάθε στιγμή την ίδια ταχύτητα και την ίδια επιτάχυνση, εφόσον το νήμα δεν είναι ελάστιχο και το μήκος του δεν αυξάνεται. Για το σώμα μάζας μη 1 ισχύει ο δεύτερο νόμος του Νεύτωνα, δηλαδή F μείον N ίσον M1 επί α. Και αντίστοιχα για το σώμα μάζας M2 ισχύει N ίσον M2 επί α. Αν προσθέσουμε κατά μέλη τις 3 και 4 σχέσεις, παραπάνω σχέσεις, παίρνουμε για την κοινή επιτάχυνση των ακόλουθων σχέσεων. Η επιτάχυνση α ίσον με τη δύναμη F, διαιά του αστερίσματος των μαζών, μη 1 και μη 2. Αυτή είναι η άσκηση, είναι η σχέση 5. Αν τα δύο σώματα μετατοπιστούν υπό την επινέργεια των παραπάνω δυνάμεων κατά δέλτα χ οριζόντια πάνω στο δάπεδο, παρατηρούμε ότι το συνολικό έργο των τάσεων είναι 0. Για το μη 1 το έργο της τάσης είναι μείον n επί δέλτα χ και για το σώμα μάζας m2 είναι συν n επί δέλτα χ. Γιατί στην τάση του μη 1 το σημείο των 180 είναι μείον 1 και ενώ στο σώμα μάζας m2 έχουν το σημείο των 0 μοιρών ίσως συν 1. Το συνολικό έργο των τάσεων είναι 0, εφού για το σύστημα των δύο σωμάτων οι τάσει του νήματο είναι εσωτερικέ δυνάμει. Έτσι, παρατηρούμε ότι το έργο τη δύναμη εύισονται με την ενέργεια που βάση του σύστημα των δύο σωμάτων. Έργο δύναμη, σταθερού μέτρου και κατεύθυνση όταν η τροχιά είναι τυχαία καμπύλη. Έστω δύναμη F σταθερού μέτρου και κατεύθυνση και μετατοπίζει ένα ζωνό σώμα στο οποίο ασκείται πάνω σε μια τυχαία τροχιά, έστω η καμπύλη του επόμενου σχήματο. Αν προβάλλουμε την μετατόπιση δέλτα χ πάνω στην μετατόπιση διεύθυνση τη δύναμη, τότε η προβολή τη είναι το διάνυσμα αζ με μέτρο αζ ίσον αγ με επισημείο των θήτα ή αζ ίσον με δέλτα χ επισημείο των θήτα. Τότε το έργο τη δύναμη F θα είναι WF ίσον F επί δέλτα χ επισημείο θήτα και για συντομία WF ίσον F επί αζ. Το έργο σταθερή δύναμη ισούται με το γινόμενο του μέτρου τη δύναμη και τη αλληλεπιδική τιμή τη προβολή τη μετατόπιση πάνω στην διεύθυνση τη δύναμη. Έργο τη τριβή. Όπως γνωρίζουμε, όταν ασκείται στο σώμα η στατική τριβή, το σώμα βρίσκεται σε ηρεμία, δηλαδή μένει ακίνητο. Άρα το έργο της στατικής τριβής είναι πάντοτε 0. Έτσι, όταν αναφερόμαστε σε έργο τριβής, εννοούμε το έργο της τριβής ολίσθησης. Έργο της τριβής ολίσθησης. Τ. Αυτό είναι ένα αρνητικό έργο για κίνηση προς τα δεξιά, όπως βλέπουμε στο σχήμα της εικόνας 17. Και το έργο της τριβής ολίσθησης χ, W τ μείον τ επί δέλτα χ. Πράγματι, όπως στη σχέση ορισμού του έργου δύναμη F υπό γωνία θ και μετατόπιση δέλτα χ του σώματος,
WF, ίσως με F επιδέλου ταχύ επισήμης νοθήτα, ανάλογα η τριβή, τα θα είναι θήτα 180 μοίρες, οπότε η επισήμης νοθήτα θα είναι μείον 1, δηλαδή το έργο της τριβής είναι τα επιδέλου ταχύ επί μείον 1, δηλαδή μείον τα επιδέλου ταχύ, η 8η σχέση. Όταν ρίξουμε οριζόντια ένα σώμα με αρχή ταχύτητα V0 πάνω στο οριζόντιο διδάπεδο, λόγω της τριβής το σώμα μετά από λίγο θα σταματήσει. Εδώ το σώμα έχασε ενέργεια κινητική, ενώ το διδάπεδο και το σώμα αύξησε τη θερμική του ενέργεια. Δηλαδή, έχουμε μετατροπή της κινητικής ενέργειας μέσω του έργου της τριβής σε θερμική ενέργεια. Το αρνητικό πρόσωπο στη σχέση του έργου της τριβής δείχνει ότι το σώμα χάνει ενέργεια, δηλαδή εκφράζει μεταφορά ενέργειας από το σώμα προς το περιβάλλον που ασκεί την τριβή στο σώμα. Το έργο της τριβής ολίσθησης εκφράζει μεταφορά ενέργειας από το σώμα προς το δάπεδο και μετατροπή της κινητικής ενέργειας του σώματος σε θερμική ενέργεια στο δάπεδο. Όταν το σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και το έργο της μοναδικής δύναμης που ασκείται στη διεύθυνση της κίνησης είναι αρνητικό, τότε έχουμε μεταφορά ενέργειας από το σώμα προς το περιβάλλον του, δηλαδή το σώμα χάνει κινητική ενέργεια. Έργο δύναμης μεταβλητού μέτρου. Έργο W μεταβλητής δύναμης. Αν θεωρήσουμε ότι το έργο που εκτελείται από μια μεταβλητή δύναμη, έστω ότι η δύναμη δρά πάνω σε ένα σώμα μόνο σε μια κατεύθυνση με την οποία λαμβάνουμε ως διεύθυνση του άξονα χ και το μέτρο της F μεταβάλλεται με το χ σύμφωνα με τη σχέση F, μη σύμφωνα με τη συνάρτηση F του χ. Θα βρούμε ότι το έργο που εκτελεί η δύναμη αυτή όταν το σώμα μετακινείται από μια αρχική θέση χ σε μια τελική θέση χ ταφ. Στον ανωτέρω σχήμα σχεδιάσαμε την εύστα συνάρτηση με το χ. Αν διαρρέσουμε τώρα την ολική μετατόπιση σε ένα ορισμένο αριθμό μικρών διαστημάτων ίσου πλάτος δέλτα χ μικρό, θα θεωρήσετε το πρώτο διάστημα στο οποίο ανισχύει μια μικρή μετατόπιση δέλτα χ από χ α σε χ α συν δέλτα χ. Σε αυτή τη μικρή μετατόπιση η δύναμη F του χ έχει μια σχεδόν σταθερή τιμή F1 και το μικρό ποσό έργου δέλτα W1 που εκτελείται σε αυτό το διάστημα περίπου δέλτα W1 ίσου F1 επί δέλτα χ. Όμοια στο δεύτερο διάστημα να ισχύει μια μικρή μετατόπιση δέλτα χ από χ α συν δέλτα χ σε χ α συν 2 δέλτα χ. Και η δύναμη F του χ είναι σχεδόν σταθερή τιμή F2. Το έργο που εκτελείται στο δεύτερο διάστημα είναι περίπου δέλτα W2 ίσον F2 επί δέλτα χ. Τότε με ανάλογα βήματα το ολικό έργο W που εκτελεί η F του χ στη μετατόπιση του σώματος από χ α σε χ ταφ είναι περίπου ίσον το άθροισμα ενός μεγάλου αριθμού όρων σε κάθε ένα από του οποίου η F έχει τη διαφορετική τιμή. Δηλαδή θα ισχύει W συνολικό, ισότητο με δέλτα W1 συν δέλτα W2 συν κτλ. Ισότητο με F1 επί δέλτα χ συν F2 επί δέλτα χ συν κτλ. Ή W ισότητο με το άθροισμα των όρων από νη ίσον 1 έως νη των F νη επί δέλτα χ. Το ορικό έργο παριστάνεται γραφικά από το περιβαλλον μεταξύ τη γραμμή τη καμπύλη, τη δύναμη μετατόπιση και του άξονα μετατόπιση και ισότητο με αριθμητικά με το ορικό έργο τη δύναμη ανάμεσα στα όρια χα και χτα. Όπου το γράμμα σ ελληνικό χρησιμοποιείται για το άθροισμα πάνω στα n διαστήματα από χ α σε χ ταφ. Όταν μια δύναμη μετατοπίζει το σημείο εφαρμογή τη κατά τη διεύθυνσή τη και το μέτρο τη δεν είναι σταθερό, αλλά μεταβλητό, σε συνάρτηση μετατόπιση με το έργο τη το υπολογίζουμε ως εξής. Κάνουμε την γραφική παράσταση τη δύναμη σε συνάρτηση μετατόπιση. Βάσει τη σχέση τη συνάρτηση F με τη μετατόπιση τύπου κάποιε ευθεία ή καμπύλη. Το εμβαδόν το οποίο έχει θα έχει γνωστό γεωμετρικό σχήμα, παραδείγματος χάρη τρίγωνο, παραλόγραμμο, ορθογώνιο, παραλόγραμμο, τραπέζιο κτλ. Βρίσκεται μεταξύ της γραμμής καμπύλης της δύναμης μετατόπισης και του άξονα της μετατόπισης ισούται αριθμητικά με το έργο της δύναμης. Όταν μια δύναμη ασκείται σε ένα σώμα, το έργο της εκφράζει μεταφορά ενέργειας προς το σώμα ή από το σώμα. Θετικό έργο. Εικόνα 19. Θετικό έργο δύναμης μέτρου F, γωνία F μεταξύ των F, γωνία μεταξύ των F και S, οξία. Από τη σχέση τη γενική WF ίσον FPS επισημή του νοθήτα, προκύπτει το έργο τη δύναμη F είναι θετικό όταν το συνημείο του νοθήτα είναι θετικό, δηλαδή για οξείς γωνίες, για γωνίες μεταξύ 0 και 90 μοίρες. Όταν το έργο είναι θετικό, τότε μεταφέρεται ενέργεια στο σώμα, δηλαδή το σώμα κερδίζει κινητική ενέργεια ίση με το έργο της δύναμης. Στο άνοδο σχήμα, ο άνθρωπος μεταβάζει στο κυβότιο ενέργεια ίση με το έργο της δύναμης που ασκεί μέσω του σχοινιού στο κυβότιο. Αρνητικό έργο. Αρνητικό έργο δύναμη τριβή ταφ. Από τη γενική σχέση ορισμού του έργου της δύναμης F, WF ίσον FPS επισημεί τον θ, για αμβλής γωνίες θ, για θ δηλαδή μεταξύ 90 και 180 μοιρές, το σημείο του θ είναι μικρότερο το μηδενός, οπότε το έργο της δύναμης F είναι αρνητικό, WF είναι αρνητικό.
Όταν το έργο είναι αρνητικό, τότε έχουμε μεταφορά ενέργειας από το σώμα προς το περιβάλλον, δηλαδή το σώμα χάνει κινητική ενέργεια. Το έργο της τριβής ολίσθησης είναι αρνητικό. W TAF, μικρό του μηδενόσμου. Σκέρε μέσω του έργου της τριβής TAF, αμαντίθεται στην διεύθυνση της μετώπισης στον πάγο, μεταβάζει ενέργεια μέσω του έργου της τριβής ή μορφή θερμότητας στον πάγο, ενώ χάνει κινητική ενέργεια, κουράζεται και τελικά σταματά. Χημική ενέργεια του ανθρώπου μέσω του έργου της χημικής του δύναμης F μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια, η οποία μέσω του έργου της τριβής TAF γίνεται θερμότητα στο σώμα και στο περιβάλλον. Παράδειγμα με κεκλειμένο επίπεδο. Στην εικόνα 21 βλέπουμε στο πρώτο σχήμα το έργο της δύναμης P που ασκείται στο σώμα που κινείται πάνω σε κεκλειμένο επίπεδο και το μετακινεί αυτό στο κεκλειμένο επίπεδο κατά απόσταση S. Και στο δεύτερο σχήμα βλέπουμε ένα σχεδιάγραμμα ελεύθερου σώματος για το κινούμενο σώμα. Με δυνάμεις που ασκούν σε αυτό είναι η δύναμη P, το βάρος και η κάθε δύναμη από το επίπεδο, από το κεκλειμένο επίπεδο. Ένα σώμα μάζας 11,7 κιλογράμμ οθείται σε πόσες σχέσεις των 4,65 μέτρα και κατά μήκος ενός κεκλειμένου επίπεδου. Η ύψος του σώματος είναι άσχης 82,86 μέτρα, όπως βλέπουμε στο σχήμα Α. Θεωρώντας τις επιφάνειες λύσης, υπολογίστε πόσο έργο εκτελέστηκε αν ασκήθηκε στο σώμα δύναμη παράλληλη με το κεκλειμένο επίπεδο, η οποία όθησε το σώμα προς τα πάνω με σταθερή ταχύτητα. Λύση. Το διάγραμμα ελεύθερου σώματος για το σώμα φαίνεται στο σχήμα Β. Πρέπει πρώτα να βρούμε το μέτρο της P της δύναμης που οθεί το σώμα προς τα πάνω. Επειδή το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα, η συνισταμένη δύναμη στη διεύθυνση της κίνησης πρέπει να είναι 0. Για να επιλέξουμε τον άξονα των χ να είναι παράλληλος προς το κεκλειμένο επίπεδο με θετική κατεύθυνση προς τα πάνω από το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, έχουμε χ συνιστός ίσον P μείον M επί J επί μη τον θήτα είναι ίσον 0 ή P ίσον M επί J επί μη τον θήτα. Με την κατάσταση των τιμών έχουμε 11,7 κιλογράμμ επί 9,80 μέτρα ανά σηκών τετράγωνο, επί 2,86 μέτρα ανά 4,65 μέτρα, ίσον 70,5 νιούτων. Τότε το έργο που εκτέλεσε η ΠΕ για φ ίσον με 0 μοίρηση είναι W ίσον ΠΕ επί S επί σημείο των φ, ίσον ΠΕ επί S επί σημείο των 0 μοίρων, ίσον ΠΕ επί S, ίσον 70,5 νιούτων, επί 4,65 μέτρα ίσον 328 τζαούλ. Σημειώστε ότι η γωνία φ που χρησιμοποιήθηκε στην εξίσωση είναι η γωνία η μετοχή της δύναμης και της μετατόπισης του σώματος που και οι δύο είναι παράλληλες προς το κεκλειμένο επίπεδο. Εάν υψώνονται το σώμα κατακόρυφα με σταθερή ταχύτητα χωρίς να χρησιμοποιήσουν το κεκλειμένο επίπεδο, το έργο που θα εκτελούσε θα ήταν ίσο με το γινόμενο της κατακόρυφης δύναμης του βάρους, η οποία ισούται δηλαδή με MPJ, επί την κατακόρυφη απόσταση S, W στον MPJ PS. Ίσο με 11,7 χιλιόγραμμα επί 9,80 μέτρα ανά δευτερόλεπτο τετράγωνο επί 2,86 μέτρα στον 328 τζουλ. Δηλαδή το ίδιο όπως και προηγουμένως αποτέλεσμα για το έργο. Η μόνη διαφορά είναι ότι με το κεκλέμα επίπεδο βρείτε μικρότερη δύναμη P ίσο με 70,5 νιούτων από ό,τι χωρίς αυτό M επί J ίσο με 115 νιούτων. Από την άλλη πλευρά όμως χρειάζεται να σμπρώξουμε το σώμα μας σε μεγαλύτερη απόσταση 4,65 μέτρα πάνω στο κεκλειμένο επίπεδο από ό,τι εάν το ανυψώναμε απευθείας 2,86 μέτρα. Συνολικό έργο. Όταν αρκετές δυνάμεις δρούν σε ένα αντικείμενο, το συνολικό έργο είναι ίσο με το άθροισμα του έργου που γίνεται από κάθε δύναμη ξεχωριστά. Δηλαδή W συνολικό ίσον W1 συν W2 συν κλπ. Συν WN. Το δέκατη σχέση. Συνολικό έργο μερικές φορές ονομάζεται και καθαρό έργο, επειδή το έργο που επιτέλεσε κάθε δύναμη μπορεί να είναι θετικό, αρνητικό ή μηδέν, έτσι ώστε το συνολικό έργο είναι συχνά μικρότερο από το έργο που έχει επιτέλεσει οποιαδήποτε από τις δυνάμεις. Επειδή υποθέτουμε ένα άκαμπτο αντικείμενο χωρίς περιστροφική ή εσωτερική κίνηση, ένας άλλος τρόπος για να υπολογίσει το συνολικό έργο είναι να βρούμε το έργο που επιτέλεσε καθαρή δύναμη σαν να υπήρχε μία ενιαία δύναμη που ενεργεί. Δηλαδή, W συνολικό, ισχυρεύει συνολικό, επί ΔΕΛΤΑ R, επί σημείο των ισχυρεύει τα 13η σχέση. Για να δείξουμε ότι αυτές οι δύο μέθοδοι δίδουν το ίδιο αποτέλεσμα, ας επιλέξουμε ο Χ άξονας προς την κατεύθυνση της μετατόπισης. Στη συνέχεια, το έργο που επιτέλεσε κάθε δύναμη είναι η Χ συνισώς της δύναμης επί ΔΕΛΤΑ Χ. W συνολικό, δηλαδή, ίσως με φένα Χ επί ΔΕΛΤΑ Χ, συν F2 Χ επί ΔΕΛΤΑ Χ, συν κτλ, συν F2 Χ επί ΔΕΛΤΑ Χ. Βγάζοντας κοινό παράγοντα από κάθε ρόλο το ΔΕΛΤΑ Χ, έχουμε W συνολικό ίσον παρένθεση F1 Χ συν F2 Χ συν κλπ. Συν F2 Χ κλείνει παρένθεση επί ΔΕΛΤΑ Χ. Ίσον παρένθεση σίγμα F του Χ κλείνει παρένθεση επί ΔΕΛΤΑ Χ 15η σχέση.
σίγμα εφ του χ είναι η χ συνισώσεις συνολικής δύναμης εφ συνολική υψηλή των θήτα. Είναι η συνισώσα συνολική δύναμη στην κατεύθυνση τη μεταδόπτωση, η οποία είναι η χ συνισώσα συνολική δύναμη. Επομένω, οι δύο μέθοδοι δίνουν το ίδιο συνολικό έργο. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Γεια σας. Ναι, μαμά, τι θέλεις. Thank you.